Το θέμα είναι τι θα κάνει ο coach τώρα, γιατί δεν έχει και τον Γκαρσία. Ναι, αυτό που λέγαμε χθες. Θα αρχίσει ναι, ο γρίφος είναι... σιγά σιγά να λύνεται. Έχεις καμιά άβρα, κανένα άκουσμα από τις προπονήσεις ή θα. Όχι, ή ακόμα γιατί δεν είχαμε καν προπόνηση. Δεν είχαμε καν προπόνηση χθες. Οπότε ήταν ρεπό. Σήμερα η ομάδα επιστρέφει. Άρα από σήμερα θα ξεκινήσουμε να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Ωστόσο υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι οι σκέψεις δεν είναι και πολλές άλλες στο Παντελή. Η μία είναι να παίξει ο Τάνκοβιτς. Okay. Ο μοναδικός δηλαδή που έχει μείνει ως εναλλακτική. Mm. Γιατί θυμίζω ότι είναι και ο Γεύτης έξω. Τώρα πού θα παίξει δεξιά-αριστερά δεν ξέρω. Πολλά μπορεί να συμβούν. Η άλλη είναι προϋποθέτει αλλαγή διάταξης. Mm. Δηλαδή να παίξει αυτό το 4-1-4-1 ή 4-3-3 τέλος πάντων με το Λεταλέκ κόφτη. Οπότε εκεί κερδίζει ένας χαφ μια θέση, χάνει ένας από τους επιθετικούς. Να γίνει δηλαδή να γίνει η ομάδα που ήθελε ο Μιλόγεβιτς το καλοκαίρι. Ναι, φοβερό δεν είναι. Είδες πως αυτό είναι εικασίες τώρα, έτσι. Πραγματικά είναι εικασίες. Γιατί ακόμα και το σενάριο να παίξει ο Ρώτα δεξιά μπροστά από τον Μισελέν και αυτό έχει ακουστεί. Και Τζούμπερ Μάνταλος πίσω από τον επιθετικό. Ναι. Όχι σε 4-3-3, σε 4-2-3-1. Ναι, δηλαδή αυτό λέω. Και Τζούμπερ Μάνταλος πίσω από τον επιθετικό. Αυτό είπα. Τζούμπερ αριστερά, Μάνταλος πίσω από τον επιθετικό. Και Αραούχο κορυφή. Αυτό σου λέω. Αραούχο και Σαριφάρ, θα το δούμε και αυτό τώρα. Γιατί και ο Σαριφάρ το βάλε το κολλάκι του. Όλα μετράνε στο ποδόσφαιρο. Πώς δεν μετράνε ο Ανσαριφάρ. Η ρέντα, η ψυχολογία, τα πάντα. Ναι, ο Ανσαριφάρ δεν αισθάνεται ότι είναι έξω από την πόρτα, χτυπάει το κουδούνι και του ανοίγουν μια φορά το μήνα. Έχει δικαίωμα να το αισθάνεται αυτό. Έχει, αλλά ήταν καλός και ο άλλος. Ναι, δηλαδή δεν γινόταν αδίκως αυτό. Τρία γκολ, δύο ασίστ του Αραούχο είναι απολογισμός. Εγώ, Βαγγέλη, θα πω και για τους φίλους της ΑΕΚ αυτό που έχω πει για να ακούν και οι Ολυμπιακοί για την περίπτωση Ελαραμπή Τικίνιο. Να χαίρεστε να είναι καλά και οι δύο. Και αφήστε τα. Ναι, ευλογία είναι. Θα τη βρει την άκρη τώρα ο προπονητής. Θα παίξουν και οι δύο. Δεν υπάρχει πιο ευλογημένο πράγμα είναι να έχεις δύο. Δύο για μία θέση. Θα παίξουν και οι δύο. Άμα στο μυαλό τους είναι και κατασταλαγμένοι και ψύχρεμοι και δεν τους πιάνει ο χαζό εγωισμός, γιατί δεν γίνεται να παίξεις 90 λεπτά φουλ μόνο εσύ, όλα τα πάντα. Αν, ναι, λοιπόν, έτσι είναι. Αν λοιπόν είσαι ήρεμος, δηλαδή τι να πούνε από πίσω. Είναι και θέμα προπονητή όμως. Το πώς αυτό θα το περάσει στην ομάδα. Δηλαδή, ο Μιλόγεβιτς δεν το κατάφερνε. Εγώ είδα πάντως από την πρώτη εμφάνιση του Ανσαριφάρντ με τον Γιαννίκη να μπαίνει στο παιχνίδι και να είναι σαν να παίζει εκείνος βασικός όλο αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, ήταν η προσαρμογή του όπως έπρεπε να είναι. Θεωρώ ότι καταλαβαίνουν όλοι στην ομάδα ότι δεν είναι προπονητής ο οποίος θα αδικήσει. Δεν αποκλείω ακόμα να τους δούμε και μαζί. Δηλαδή, εντάξει, το ότι δεν έπιασε αυτό με Μιλόγεβιτς δεν σημαίνει ότι είναι και αδυνατόν, αν υπάρχει προπονητής ο οποίος ξέρει να το κάνει. Ναι. Άρα είναι πολλά ανοιχτά έτσι, στο τραπέζι για το τι θα δούμε την Κυριακή.